Η σημερινή συζήτηση και η κάλπικη αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα ξεπερνούν κάθε όριο. Όλοι οι συνένοχοι για τη σφαγή του λαϊκού εισοδήματος, όλοι οι συνυπεύθυνοι για τα βάρη που φόρτωσαν και εξακολουθούν να φορτώνουν στις πλάτες των εργαζομένων, αλληλοκατηγορούνται τώρα και παριστάνουν ξανά τους σωτήρες. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να ακούμε να αλληλοκατηγορούνται σήμερα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι συνυπεύθυνοι για το διαχρονικό έγκλημα σε βάρος του λαού. Φυσικά δεν απαλλάσσεστε κι εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, από μεγάλες ευθύνες που έχετε. Είστε όλοι συνένοχοι για τη μεγάλη μείωση των μισθών και στη συνέχεια το πάγωμά τους για μια δεκαετία. Για την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων. Είστε συνένοχοι για τη φοροαφέμαξη του λαού και την εκτείναξη των άδικων έμεσων φόρων. Είστε συνένοχοι για τις ιδιωτικοποιήσεις, την προώθηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την πράσινη μετάβαση που, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, χύνουν λάδι στη φωτιά των ανατιμήσεων, της ακρίβειας και οδηγούν μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού στην ενεργειακή φτώχεια με το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Είστε συνένοχοι για την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι, ιδιαίτερα οι νέοι και οι μεγάλης ηλικίας που πλησιάζουν στη σύνταξη. Είστε συνένοχοι για τη σημερινή κατάντια του δημόσιου συστήματος υγείας, την κατάσταση σε σχολεία, πανεπιστήμια, για τα οποία έχουμε μιλήσει άλλες φορές πολύ αναλυτικά από αυτό το βήμα. Όμως, η μεγαλύτερη πρόκληση και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι παρουσιάζουν ως λύση για τα λαϊκά προβλήματα την ίδια την αιτία, την πραγματική πηγή αυτών των προβλημάτων. Το απατηλό φάρμακο που προτείνεται και οι δύο είναι η επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη όταν βρισκόμαστε στη φάση της κρίσης και στη συνέχεια κατά τη φάση της ασθενικής ανάκαμψης της οικονομίας πάλι παραπέρα όθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Όθηση που διασφαλίζεται πάντοτε με την πολύμορφη κρατική στήριξη και τις φοροελαφρύνσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο. Όπως πάντα, έτσι και τώρα, υπόσχεστε ότι τα ωφέλη θα διαχυθούν και θα έρθει η ανάπτυξη για όλους. Και τι αποδεικνύει ξανά και ξανά η ίδια η ζωή? Αποδεικνύει ότι τα δώρα αυτής της ανάπτυξης για τους εργαζόμενους είναι τελικά απαιτήσεις για νέες θυσίες. Αφού μόνο το ξεζούμισμα των εργαζομένων με το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας και των μισθών μπορεί να αυξηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Κερασάκι στην τούρτα τους τελευταίους μήνες η ακρίβεια που έρχεται να γκρεμίσει ό,τι είχε απομείνει όρθιο. Το καλάθι της νοικοκυράς γίνεται κάθε μέρα και ακριβότερο. Το κόστος της ενέργειας βυθίζει στην ενεργειακή φτώχεια σχεδόν την πλειοψηφία του λαού. Το κόστος στέγασης εκτινάσεται και κυριολεκτικά διώχνει οικογένειες από τα σπίτια τους. Ενώ ακόμα και απλές καθημερινές συνήθειες γίνονται πανάκριβες και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν πια να τις καλύψουν. Όμως η ακρίβεια και η εκτίναξη της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Για να δούμε πώς προκαλείται. Καταρχάς σχετίζεται με τη σημερινή δημοσιονομική πολιτική που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για να ανακάμψει και να επανέλθει σε κερδοφορία. Μιλάμε για την ονομαζόμενη επεκτατική πολιτική που ακολουθείται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον υπόλοιπο σήμερα καπιταλιστικό κόσμο, με την δραστική αύξηση της μάζας του χρήματος που έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Γι' αυτό και η άνοδος του πληθωρισμού δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα.
στις κεντρικές τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη ξαναρχίσει η συζήτηση για τις αρνητικές επιδράσεις του φθηνού δανεισμού των χαμηλών επιτοκίων, της χαλαρής νομισματικής πολιτικής στην άνοδο του πληθωρισμού. Η πικρή αλήθεια είναι πως η εργατική τάξη, ο λαός της χώρας, αφού πλήρωσε την κρίση του 2008-2015 με άμεσες δραστικές περικοπές μισθών, συντάξεων και με εκτείναξη των φόρων, τώρα πληρώνει μαζί με τους εργαζόμενους στον υπόλοιπο κόσμο έμεσα με μια ραγδαία υποβάθμιση του εισοδήματός του μέσα από τον πληθωρισμό. Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, δεν είναι τουλάχιστον αστείο εσείς που συνεχίζετε να εμφανίζεστε ως οι αυθεντικοί εκφραστές της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής να έρχεστε και να ρίχνετε δάκρυα πάνω από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό? Η ζωή αποδεικνύει ότι κάθε φάρμακο για κάποιο από τα συμπτώματα της καπιταλιστικής ανάπτυξης γίνεται δηλητήριο για τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει, βλέπετε, μαγική συνταγή. Η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη, η έξοδος της καπιταλιστικής οικονομίας από την κρίση, η αύξηση της κατανάλωσης οδηγούν σε αυξήσεις των τιμών. Ακόμα πιο μεγάλες είναι οι ευθύνες όλων των αστικών κομμάτων για την έκρηξη της ενεργειακής φτώχειας, την εκτείναξη των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Είναι συνυπεύθυνοι γιατί όλοι μαζί στηρίζουν και προωθούν την πολιτική της πράσινης μετάβασης, της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι συνέπειες ήδη από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής στην Ελλάδα? Ο εγχώριος λιγνίτης και η φιλική στο περιβάλλον εγχώρια υδροηλεκτρική παραγωγή δεν ξεπερνούν πλέον το 13% στο συνολικό μείγμα. Το 42,7% ανήκει στο πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο και το 16% προέρχεται πλέον από εισαγωγές από τα Βαλκάνια, αφού εκεί η παραγωγή από στερεά καύσιμα δεν φαίνεται να βλάπτει το περιβάλλον. Έτσι, αντί για εξοικονόμηση ενέργειας, το πανάκριβο φυσικό αέριο σπαταλιέται στην ηλεκτροπαραγωγή. Στις πλάτες του λαού φορτώνονται τα αποτελέσματα των αντιθέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, οι οποίες αφορούν το βαθμό εξάρτησης της Ευρώπης από το ρώσικο φυσικό αέριο και επιδρούν σήμερα στην τιμή του φυσικού αερίου. Ο λαός πληρώνει επίσης το χρηματιστήριο ενέργειας και το εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών ρήπων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι εμφανίζεται τεχνητά στα χαρτιά ως φθηνότερη η ηλεκτροπαραγωγή από αιωλικά πάρκα σε σχέση με την παραγωγή από τον εγχώριο λιγνίτη. Η Ελλάδα μάλιστα κατέχει και το ρεκόρ αύξησης της χονδρεμπορικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος φέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός πληρώνει επίσης τα πρόσθετα χαράτσια για να είναι κερδοφόρες οι επενδύσεις των μεγάλων αιωλικών πάρκων. Πληρώνει τα τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τους περιβόητους ειδικούς λογαριασμούς ΑΠΕ, τους οποίους στήριξαν από κοινού Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από μικροδιαφορές. Ο λαός θα πληρώσει επίσης και τις επιβαρύνσεις στο βιομηχανικό ρεύμα. Παράλληλα, δίπλα στο κύμα ανεργίας που φέρνει η απολιγνητικοποίηση στην Δυτική Μακεδονία, ανοίγει τώρα στο ΣΕΒ και η συζήτηση για μεταφορά εγχώριων παραγωγικών μονάδων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες με πιο χαλαρούς κανόνες σχετικά με την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Λέγαμε επίσης, και από αυτό εδώ το βήμα, μόλις 2 χρόνια πριν, πως η πολιτική της εξωστρέφειας, την οποία εμφανίζεται ως θαυματουργή λύση, τόσο εσείς της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η του ΣΥΡΙΖΑ, εκθέτει τη χώρα σε διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας, που θα εκφράζονται μάλιστα πολλαπλασιασμένα. Επιβεβαιωθήκαμε με την τελευταία κρίση, με την οικονομία της χώρας να καταγράφει μια από τις βαθύτερες κρίσεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιβεβαιωνόμαστε και τώρα. Η πολιτική της εξωστρέφειας και η αύξηση των εξαγωγών επίσης τροφοδοτεί και την ακρίβεια για ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού μέσα στις πόλεις, η εμφάνιση εκατοντάδων ξενοδοχείων και η πανσπερμία βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι χιλιάδες τουρίστες τελικά καθορίζουν τιμές Ευρώπης σε μια χώρα στην οποία εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι παραμένουν άνεργοι και που ο μέσος μισθός είναι σχεδόν το 50% του αντίστοιχου της Βόρειας Ευρώπης. Μπορεί άραγε κάποιος να καταλάβει το θέμα της ακρίβειας αν δεν δει τις συνεχιζόμενες ιδιωτικοποιήσεις σε υγεία, σε παιδεία, στις μεταφορές, στην κοινωνική ασφάλιση που οδηγούν σε εμφάνιση κόστους εκεί που δεν υπήρχε πριν. Και άρα γιατί? Και αυτό είναι φυσικό φαινόμενο. Η διαχρονική πολιτική των τελευταίων δεκαετιών στην ενέργεια, στην ίδρυυση, στις μεταφορές, στην υγεία, στην παιδεία αύξησαν δραστικά το κόστος για την εργατική, τη λαϊκή οικογένεια. Είναι εύκολο πια να καταλάβει κανείς πως η κερδοφορία του κεφαλαίου απαιτεί κλιμάκωση της επίθεσης προς τους εργαζόμενους. Ότι το είδος της αστικής διαχείρισης που κάνετε δεν αλλάζει την ταξική ουσία αυτής της κοινωνίας. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να χάνουν για να κερδίζουν οι μεγάλοι, οι λίγοι, το μεγάλο κεφάλαιο. Γι' αυτό και ήρθε η χώρα, ήρθε πλέον η ώρα σε αυτή τη χώρα, οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη, ο λαός να κάνει το δικό του ταμείο. Να βγάλει δηλαδή τα συμπεράσματά του. Τα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών, των μικρών επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν ήδη τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Το παράδειγμα της εκρηκτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στις μικρές επιχειρήσεις της εστίασης με την επιβάρυνση των ενοικίων, το μεγάλο ενεργειακό κόστος, τις απαιτήσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής και τόσα άλλα είναι χαρακτηριστικά. Η ακρίβεια δεν οφείλεται σε λαθεμένους χειρισμούς της τωρινής ή της προηγούμενης κυβέρνησης, που κι αυτοί βέβαια υπήρχαν και υπάρχουν, οι λαθεμένοι χειρισμοί λέω. Καμιά αστική κυβέρνηση όμως δεν θέλει ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της εξαθλίωσης της εργατικής τάξης, αφού αυτή τελικά είναι απαράβατος όρος της ίδιας της καπιταλιστικής παραγωγής, του συστήματος, τα συμφέροντα δηλαδή του οποίου έχουν ταχθεί να υπηρετούν. Γι' αυτό και τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια είναι κυριολεκτικά μια ασπιρίνη σε βαρύ νόσημα, που σε κάθε περίπτωση θα κληθούν και πάλι να πληρώσουν οι εργαζόμενοι από την άλλη τσέπη. Πρόκειται για απλά μέτρα αναδιανομής της φτώχειας ανάμεσα στα ίδια εργατικά λαϊκά στρώματα. Τα μειωμένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος φορτώνονται στον προϋπολογισμό και θα τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι από τους φόρους που καταβάλουν, ενώ τα κέρδη των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν διασφαλισμένα. Αντίστοιχα, το κυβερνητικό επίδομα που σχεδιάζει η κυβέρνηση θα αφορά μόνο την ακραία φτώχεια, λειτουργώντας μόνο πυροσβεστικά. Είναι μεγάλη πρόκληση απέναντι στους εργαζόμενους που σας παρακολουθούν να επικαλείστε ως αντιστάθμισμα στην ακρίβεια και την εκτείναξη του κόστους της επιβίωσής τους την τάχα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%. Φτάνεται μάλιστα στο σημείο αυτό το 2% να παρουσιάζεται και ως διπλή αύξηση. Μα καλά, δεν τρέπεστε. Μιλάμε για τον κατώτερο μισθό που καθορίζονταν με υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ανάμεσα σε συνδικάτα και εργοδότες που εσείς καταργήσατε το 2012 πετσοκόβοντας μια ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου κατά 25% για όλους και κατά 32% για τους νέους έως 25 χρονών. Μιλάμε για τον ίδιο κατώτερο μισθό για τον οποίο ψηφίσατε και νόμο, το γνωστό νόμο Βρούτσι, ο οποίος καθορίζεται πλέον με υπουργική απόφαση.
Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ που θα καταργούσε και αυτό τον νόμο και με την κυρία Αχτσιόγλου τον εφάρμοσε χωρίς ούτε κατά προσέγγιση να επαναφέρει το μισθό στα επίπεδα που κόπηκε. Μιλάμε για καθοριστική κρατική παρέμβαση που λειτουργήσε ως επιταχυντής για να πέσει ο μέσος μισθός όλων των εργαζομένων πάνω από 30% και να μειωθεί το εισόδημα των εργαζομένων αλλά και των ανέργων, αφού το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν ένα στους 10 ανέργους με τα επίσημα στοιχεία μειώθηκε εξίσου. Μισθοί καθυλωμένοι και πετσοκομένοι εδώ και μια δεκαετία. Για αυτούς τους μισθούς μιλάμε. Ενώ μεγάλο τμήμα των εργαζομένων δεν αμείβεται καν με αυτούς, αλλά με ακόμα λιγότερα, λόγω της γιγάντωσης και των ευέλικτων μορφών, δηλαδή των μορφών εργασίας λάστιχο. 810.000 εργαζόμενοι, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ, αμείβονται με 383,23 ευρώ το μήνα μεικτά. Αυτοί οι εργαζόμενοι αποτελούν το 37,42% του συνόλου των ασφαλισμένων και μάλιστα μέσα στην πανδημία αυτό το μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 14%. Αυτή η εργασιακή ζούγκλα είναι δικό σας δημιούργημα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Για ποια αντισταθμιστικά μέτρα στην ακρίβεια μιλάτε και κοροϊδεύετε τον κόσμο? Πάνω σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που καταγκρέμισε τον μέσο μισθό στα σημερινά επίπεδα και εκτείναξε την ευελιξία, ήρθε να προσθεθεί και ο νόμος Χατζηδάκη, που κάθε διάταξή του που μπαίνει σε εφαρμογή είναι και ληστεία στο εισόδημα και παγίδα θανάτου για τους χώρους εργασίας. Έχετε καταλάβει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα σε χώρους εργασίας? Ότι δεν υπάρχει εβδομάδα που το εργατικό ρεπορτάζ να μην καταγράφει πραγματικά εγκλήματα σε χώρους εργασίας με νεκρούς, με σακατεμένους? Πού είναι η ετήσια έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, το οποίο μάλιστα με τον νόμο του κυρίου Χατζηδάκη το κάνατε τάχα ανεξάρτητη αρχή? Η τελευταία φορά που το Υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ήταν το 2017, μετά πάλι από επίμονες ερωτήσεις του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή. Την ίδια πρακτική που ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθείτε κι εσείς. Με ποιο δικαίωμα δεν δίνετε τα στοιχεία στη δημοσιότητα? Είναι ή δεν είναι αυτό συγκάλυψη εγκληματικών ευθυνών της εργοδοσίας, αλλά και μήνυμα «κάντε ό,τι θέλετε, δεν σας ελέγχει κανείς»? Αυτή είναι η αιτία για τα ατυχήματα στους διανομείς, τον νεκρό εργάτη στην Κόσκο, τα θύματα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τον νεκρό οικοδόμο στα Ινόφυτα, και αυτά μόνο τις τελευταίες μέρες. Ακόμα και την υπερεργασία που αμοιβόταν με 20% περισσότερο αν αμοιβόταν, τώρα δίνεται και με την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη, του άρθρου 79, το ελεύθερο στην εργοδοσία να μην δηλώνει τις ώρες υπερεργασίας και να μην τις πληρώνει. Αποκαλύπτονται ένα-ένα τα ψεύτικα τα λόγια και ο άθλιος μηχανισμός προπαγάνδας που έχει στηθεί για να παρουσιάζει την κατάργηση του οκταώρου και την δεκάωρη εργασία ως εξυγχρονισμό. Χώρια τα διάφορα χαζοχαρούμενα που λέτε ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι θέλουν να δουλεύουν παραπάνω για να παίρνουν άδεια να μαζεύουν τάχατες τις ελιές και να μην πω τίποτα περισσότερο. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην κατάσταση που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, βλέποντας τον εμπεγμό για να πάρουν τη σύνταξή τους, τις καθυστερήσεις, τις αναβολές και τις συνεχόμενες μειώσεις. Εδώ τον ΙΕΦΚΑ, η κυβέρνησή σας τον έχει εγκαινιάσει δυο φορές, ότι τάχα θα έβγαζε με το πάτημα ενός κουμπιού τις συντάξεις, και στον ΕΦΚΑ εκκρεμούν να εκδοθούν, δηλαδή να πληρωθούν οι συνταξιούχοι τα λεφτά τους. Εκκρεμούν 161.000 κύριες συντάξεις, 125.000 επικουρικές και 18.000 εφάπαξ. Ακόμα και τα αναδρομικά που έχουν δικαστικά κερδιθεί, φτάσατε στο σημείο
να τα φορολογήσετε και να τα πάρετε πίσω ένα μεγάλο μέρος με την αύξηση της φορολογικής κλίμακας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, απ' την άλλη, επιχειρεί για άλλη μια φορά να εξαπατήσει, προτείνοντας ως λύση μια λίγο μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού από αυτή που εξαγγέλει για το 2022 η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ασφαλώς και είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη η γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνά να απαντήσει ταυτόχρονα σε ορισμένα απλά ερωτήματα. Τι θα γίνει με το μέσο μισθό σε κάθε κλάδο? Τι θα γίνει με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους που έχει προτείνει στον ΣΕΒ ως αντιστάθμισμα για την αύξηση του κατώτατου μισθού, δηλαδή τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών και άλλων παροχών, όπου από τη μια τσέπη θα μπαίνουν και από την άλλη θα βγαίνουν? Θα μειωθούν δραστικά και άμεσα οι έμεσοι φόροι? Θα καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης? Θα καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι και οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις και τις αντίστοιχες διαπραγματεύσεις? Θα καταργηθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας? Τι θα γίνει όταν η Κομισιόν απαιτήσει από την επόμενη κυβέρνηση την τήρηση των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων που μάλιστα υπέγραψε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας? Τι θα γίνει όταν αρχίσουν οι αυστηρές συστάσεις για περιορισμό των κρατικών δαπανών κοινωνικής πολιτικής? Ως απάντηση σε όλα αυτά μπορεί να ξανακούσουμε ένα από τα πιο σύντομα ανέκδοτα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους Ποδέμους που υπόθηκε εδώ μέσα και τους σοσιαλιστές από την άλλη μεριά της Πορτογαλίας θα μετασχηματίσουν φιλολαϊκά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί μάλιστα να βοηθήσει σε αυτό και το Μέρα 25, σε αυτό το πολύ ρεαλιστικό στόχο πράγματι. Σε κάθε περίπτωση εύκολα καταλαβαίνουμε ότι μια αύξηση του κατώτατου μισθού θα εξανεμιστεί πολύ εύκολα αν απαντήσουμε αρνητικά σε αυτά τα προαναφερόμενα ερωτήματα. Το πρόβλημα όμως είναι βαθύτερο. Μαγική λύση που να διασφαλίζει ουσιαστικές αυξήσεις στο λαϊκό εισόδημα, ενίσχυση του μέσου μισθού και την ίδια στιγμή επέκταση της καπιταλιστικής ανάπτυξης και ενίσχυση των κερδών του κεφαλαίου είναι ακριβώς μαγική μεταφυσική, ανύπαρκτη δηλαδή λύση. Η συσσόρευση κεφαλαίου, η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι δεμένη με την εξαθλίωση των εργαζομένων. Ο λόγος που τόσο εσείς κύριε Μητσοτάκη, όσο και εσείς κύριε Τσίπρα, δεν μπορείτε να αρθρώσετε ικανοποιητική πρόταση λύση για το ζήτημα της ακρίβειας και του εργατικού λαϊκού εισοδήματος είναι τελικά πολύ απλός. Είστε με την πλευρά όσων ευθύνονται για τις ανατιμήσεις, την ακρίβεια. Είστε ταγμένοι στη θωράκιση κερδών των λίγων. Συμφωνείτε δηλαδή στο ουσιαστικό. Γι' αυτό και την προηγούμενη περίοδο ψηφίζατε μαζί τα μνημόνια. Σήμερα συμφωνείτε μαζί για την ανάγκη μιας επεκτατικής διαχείρισης που τρώει το λαϊκό εισόδημα με τον πληθωρισμό, με τις ανατιμήσεις. Γι' αυτό και μαζί, όπως το ένα χέρι νύβει τ' άλλο, χτυπάτε τη δυνατότητα του εργατικού κινήματος να αντιπαλέψει αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που έχει ανάγκη η κερδοφορία του κεφαλαίου. Προσπαθείτε να βάλετε συνεχώς νέα εμπόδια. Μαζί προωθήσατε την υπονόμευση της δυνατότητας των σωματείων να οργανώνουν απεργίες. Μαζί καταργήσατε συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο νόμος Χατζηδάκη είναι η ταφόπλακα που επιχειρείτε να βάλετε σε αυτές. Γι' αυτό και τα μέτρα που προτείνετε είναι μέτρα αναδιανομής της φτώχειας ανάμεσα σε φτωχούς. Ο καπιταλισμός στον οποίο είστε ταγμένοι και τον οποίο και οι δύο υπηρετείτε, με την αρρωγή των άλλων κομμάτων εδώ μέσα, δεν έχει να δώσει πραγματική λύση πλέον στους λαούς. Η αστική διαχείριση, είτε περιοριστική είτε επεκτατική, φορτώνει τα βάρη μόνο στους εργαζόμενους και την ίδια στιγμή αδυνατεί να αντιμετωπίσει ακόμα και το ίδιο το πρόβλημα της κρίσης που αυτό επανέρχεται συνεχώς. Η πράσινη μετάβαση στην οποία πίνεται νερό οδηγεί από τη φύση της ένα περιορισμό του πώς θα ζουν τα εργατικά, τα λαϊκά στρώματα. Οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια, σε λιγότερες μετακινήσεις. Και πάλι δεν μπορεί όμως να λύσει τις αξεπέραστες αντιφάσεις του συστήματος.
Η ίδια η πραγματικότητα φωνάζει. Το σύστημα σαπίζει, δεν παίρνει πλέον μπαλώματα, δεν διορθώνεται. Η ανάπτυξή σας παράγει φτώχεια, ανεργία, ακόμα και πολέμους. Η αυτοματοποίηση της παραγωγής παράγει ανεργία και αύξηση του εργάσιμου χρόνου. Οι αντιφάσεις αυτού του συστήματος που υποστηρίζεται προέρχονται από την καπιταλιστική ιδιοκτησία, δηλαδή το καπιταλιστικό κέρδος και το κράτος που το φυλάει. Και αυτό είναι που πρέπει να φύγει τελικά από το προσκήνιο της ιστορίας. Η κοινωνική ιδιοκτησία που προτείνουμε εμείς των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός, ο έλεγχος της παραγωγής μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ενεργειακών πόρων. Η ακρίβεια και η ανέχεια δεν οφείλεται στο ότι δεν μπορούμε να παράγουμε επαρκή τρόφιμα στη χώρα μας. Η αδυναμία της μέσης οικογένειας να διασφαλίσει ικανοποιητικές διακοπές, ξεκούραση, ελεύθερο χρόνο, πολιτισμό, αθλητισμό δεν οφείλονται στο ότι δεν την απασχολούν αυτά, ότι είναι μοιραίο να μην τα απολαμβάνει. Όπου και να κοιτάξει κανείς, ο ένοχος φωνάζει. Το ΚΚΕ τεκμηριώνει το πρόγραμμά του ότι μπορεί να ζήσει πολύ καλύτερα ο λαός με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Φωτίζει γιατί τελικά αυτός ο κεντρικός σχεδιασμός της κοινωνικής παραγωγής με το λαό πραγματικά στην εξουσία, το σύστημα του σοσιαλισμού που προτείνουμε εμείς, θα διασφαλίσει και φθηνή ενέργεια για όλους και επαρκή φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα και μετακινήσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες και παιδεία, υγεία στο ύψος των απαιτήσεων, ικανοποιητικές εργασιακές σχέσεις και δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου για όλους, συνδυασμένη ικανοποίηση όλων των λαϊκών αναγκών. Σήμερα, για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος, οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουν μπροστά στους σύγχρονους αγώνες των εργαζομένων. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για αυταπάτες. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εναποθέσουν για άλλη μια φορά τις ελπίδες τους στις απατηλές διακηρύξεις είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ άλλων κομμάτων. Η πολύχρονη ιστορική πείρα έχει αποδείξει ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό αν πιστέψει στη δύναμή του και βαδίσει αποφασιστικά στο δρόμο των ριζικών αλλαγών. Μέσα από αυτούς τους καθημερινούς αγώνες μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο κίνημα των εργαζομένων. Ριζωμένο παντού, με πρωτοπόρες αιστείες αντίστασης, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή και με συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να βάλουμε επιτάπητος για λύση, όπως είναι η υπεράσπιση του αξιοπρεπούς εργατικού εισοδήματος, τη μείωση του χρόνου εργασίας, την κατοχύρωση ουσιαστικών αυξήσεων, την κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τη διασφάλιση μόνιμης δουλειάς ενάντια στη φορολογία και την ακρίβεια που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα, την προστασία της ζωής, της υγείας του λαού για αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους, με μείωση έως και κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων, για να πληρώνει το κεφάλαιο με πρόνοια αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους. Την υπεράσπιση εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων ενάντια στην κρατική καταστολή σε απαγορεύσεις, την τρομοκρατία, την κατάργηση όλων των νόμων που περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση. Την απεμπλοκή της χώρας από επικίνδυνα σχέδια, το κλείσιμο στρατιωτικών βάσεων, την αποδέσμευση από τους οργανισμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκτός των άλλων αφαιρούν από το λαό μας πολύτιμους πόρους που θα μπορούσαν να αυξήσουν το εισόδημα και τις κοινωνικές παροχές. Το δικαίωμα στη δημόσια δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, στην ανάπτυξη του ελεύθερου χρόνου, την πρόσβαση του λαού μας στον πολιτισμό και τον αθλητισμό με όλες τις απαραίτητες υποδομές.
την άμεση στήριξη των αυτοαπασχολουμένων, των μικρών επιχειρηματιών, με κατοχύρωση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ για τους μικρούς και τη διαγραφή μέρος των χρεών σε τράπεζες και δημόσιο. Την κατοχύρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Για ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπληρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας για διασφάλιση σύγχρονης λαϊκής κατοικίας. Και μιας και λέω για αντιπλημμυρικά, προχτές ήμουνα στην Κέρκυρα, στον ποταμό. Το ξέρετε τον ποταμό, κύριε Δένδια, κύριε βουλευτές των άλλων κομμάτων από την Κέρκυρα, αναφέρομαι στους τρεις βουλευτές της Κέρκυρας. Βεβαίως και τον ξέρετε, προάστιο της Κέρκυρας είναι. Δεν ξέρετε ότι δεν έχει γίνει τίποτα για να αποκατασταθεί η γέφυρα, να ανοίξει η συγκοινωνία μετά από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες. Δεν ξέρετε ότι δεν υπάρχει λεωφορείο για τη μετακίνηση στοιχειοδός των κατοίκων. Αυτά μου είπε μια Κερκυραία γνωστή, κάτοικος του ποταμού εκεί, γνωστή του κυρίου Δένδια κυρίως μου είπε ότι είναι, να σας μεταφέρω στη Βουλή. Τα ακούτε κι εσείς κύριε Μητσοτάκη με την πρώτη ευκαιρία και αφού βρήκα την ευκαιρία σήμερα, αυτό κάνω, θα πρέπει να επιληθούν τέτοια ζητήματα, να δοθεί επιτέλους λύση έστω και σε στοιχειώθη ζητήματα των πληγέντων. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε το κουκουέ ή το σοσιαλισμό που λέμε εμείς. Μπορείτε να τα λύσετε εδώ και τώρα και εσείς με την πίεση και τη στήριξη όλων μας. Το ΚΚΕ λοιπόν, για να τελειώνω, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και μέσα στη Βουλή για την ανακούφιση των εργαζομένων, των λαϊκών δυνάμεων, προτάσεις όμως οι οποίες συνάντησαν την αποφασιστική άρνηση άλλων κομμάτων. Ο λαός μας πιστεύω ότι κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Δεν υπάρχει, λέμε εμείς, χρόνος για αναμονή. Η επίθεση δεν πρόκειται να σταματήσει. Αν δεν τη σταματήσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, ο ίδιος ο λαός, με την πάλη τους ενωμένοι όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ.